Η αγαπημένη του Γιάννη εδώ. Ποια? Η Άγγελα. Η συναντιέται με την άλλη αγαπημένη, την Κριστίν Λαγκάρντ. Ναι, αυτές που αποφασίζουν, έτσι. Η Ειρήνη Αναστασοπούλου, Βόνη, Deutsche Welle. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα δεν θέλω να σας απογοητεύσω, μια και η κυρία Μέρκελ είναι έτσι, και η κυρία Λαγκάρντ σας είναι έτσι, φιλικά πρόσωπα, αλλά δεν πρόκειται για ένα τετ-α-τετ καθόλου μεταξύ των δύο κυριών. Πρόκειται για μια συνάντηση που κάνει κάθε χρόνο η Μέρκελ, προσκαλώντας τους επικεφαλείς παγκόσμιων οικονομικών οργανώσεων, όπως είναι ο ΑΣΑ, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και φέτος, βέβαια, επειδή η Γερμανία έχει την προεδρία της ομάδας των G20, μάλιστα τον Ιούνιο στο Αμβούργο θα έρθει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα, φυσικό είναι στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης φέτος να είναι οι ανοιχτές αγορές και όχι οι κλειστές αγορές, όπως τουλάχιστον θέλει να επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να συμβεί και ένα τέτ-α-τέτ μεταξύ των δύο κυριών, κυρίως αν η κυρία Λαγκάρντ μείνει στο Βερολίνο απόψε και αύριο, κάτι για το οποίο θρυλείται. Άρα μάλλον από αυτή τη συνάντηση ίσως να έχουμε να πούμε κάτι περισσότερα. Πάντως εκείνο το οποίο φαίνεται ότι θα διαιρέσει τις δύο κυρίες είναι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ο Σόιμπλε. Άλλωστε, Ειρήνη, είναι αυτό ακριβώς που περιμένει και η ελληνική κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι έχουμε συνταχθεί και ας λένε διαφορετικά κυβερνητικά στελέχη πίσω από τη Λαγκάρντ αναφορικά με το θέμα του χρέους. Γι' αυτό και δεν έχουμε αποφασίσει αν θέλουμε ή δεν θέλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην ιστορία του χρέους μας βολεύει αυτή η θέση και γι' αυτό περιμένει έστω μια τέτοια δήλωση, όπως πολύ σωστά είπες, μετά τη συνάντηση η ελληνική πλευρά. Ναι, και εδώ έχουμε τους Γερμανούς βεβαίως με τον Βόλφγανγκ Σόιμπλε καταρχήν να θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτο πρόγραμμα χωρίς τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πρόκειται για ηλυμένη απόφαση της Γερμανικής Βουλής και οτιδήποτε άλλο, δηλαδή αν ξανασυγκληθεί 6 μήνες, 5 μήνες πριν από τις εκλογές, πάλι η Βουλή για να αποφασίσει κάτι άλλο για την ελληνική Ελλάδα, αυτό θα σημαίνει πολιτική καταστροφή για το κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Από την άλλη πλευρά, ίσως θα πρέπει η Γερμανία, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, όπως είπα, και επειδή δεν θέλει να ξαναβγεί το ελληνικό πρόβλημα ως πρώτο θέμα στην προεκλογική αυτή εκστρατεία, ίσως θα πρέπει να κληθεί να δώσει κάτι. Τώρα, τι είναι αυτό, είναι ζήτημα. Νομίζω συζήτηση που αν ξεκινήσει σήμερα η συζήτηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πάρει αρκετό χρόνο. Θα έχουμε την συνέντευξη τύπου απόψε στις 7 ώρα Γερμανίας, 8 ώρα Ελλάδας και θα δούμε αν πράγματι επιβεβαιωθούμε ότι δηλαδή θα γίνει και μια αναφορά για την Ελλάδα. Πάντως να κλείσει σήμερα το ζήτημα δεν νομίζω ότι είναι εφικτό. Νομίζω κανείς δεν το περιμένει αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Εδώ στο στούντιο.